λόγο έχει ο κύριος Κόσταλος και μετά ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μόλις απήχθης. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η εθνική οδός των νησιών μας. Θεωρώ ότι αυτό τα λέει όλα. Το πλοίο μας συνδέει με την υπόλοιπη Ελλάδα, μας συνδέει με τον εθνικό κορμό, από εκεί μετακινούνται τα εμπορεύματα, από εκεί περνάει η εμπορική δραστηριότητα, από εκεί περνάνε οι άρρωστοι, από εκεί περνάει ο τουρισμός, από εκεί περνάνε όλα. Χαρακτηριστικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, μία εταιρεία Ονειρέας δεν αλίευσε 20 τόνους ψάρι κάθε από τις μία από τις δύο μέρες και το συσκευαστήριο δεν δούλεψε. 20 μεροκάματα τη μία μέρα και 20 μεροκάματα την άλλη χάθηκαν ήδη την πρώτη εβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα μικρό δείγμα του τι θα συμβεί στο σύνολο του νησιού. Σε όλους. Όχι μόνο στις επιχειρήσεις αυτές που μπορεί να είναι να μεγιστοποιείται το πρόβλημα, αλλά και στον απλό συνταξιούχο που μπορεί να μένει στη Σπαρτούντα και να μην έχει άλλες συνδέσεις εμπορικές με οτιδήποτε άλλο. Θα επιβαρυνθεί το σύνολο της οικονομίας. Το ψωμί που παίρνει ο καθένας μας, τα απαραίτητα αγαθά που ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ. Όταν θα υποχρεωθεί η αλυσίδα τροφοδοσίας να έχει μεγαλύτερα στόκ στο νησί, τουλάχιστον τη χειμερινή περίοδο, άρα αυτό το κόστος θα το μετακυλεί στον καταναλωτή. Είναι υποχρέωση του κράτους να μας παρέχει αυτή τη σύνδεση, δεν το παρακαλούμε. Είναι κατοχυρωμένο ακόμα και μέσα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, που βέβαια από τη μια ήρε το καμποτάζ και διευκόλυνε τους εφοπλιστές, αλλά από την άλλη ζητάει και την διασφάλιση της νησιωτικότητας, κάτι όμως που κανένας τους δεν φρόντισε να το επιβάλλει. Καλούμε λοιπόν το σύνολο του χιώτικου λαού αύριο στις 9.30 ώρα στο λιμάνι για να στείλουμε ένα δυναμικό, μια φωνή από το νησί μας ότι δεν θα επιτρέψουμε στο νησί μας την απομόνωση. Και την Τετάρτη στις 11 η ώρα στην πλατεία, μαζί με όλα τα αιτήματα των εργαζομένων, όπου όμως η αιτία είναι η ίδια, είναι οι μνημονιακές πολιτικές, με κυρίαρχο δυστυχώς αυτή τη στιγμή το αυτοπλοϊκό. Από πλευράς δικιάς μου, καλούμε τον κόσμο να σημειώσουμε την εύλογη απορία του κάθε νησιώτη, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε πράξη και για τα νησιά. Κατοχυρωμένο συνταγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού, γιατί δεν γίνεται πράξη μία κίνηση ουσίας για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εμείς. Ο κύριος Γανιάρης έχει το λόγο, αντιπεριφερειάρχης μας. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων τις οποίες έθεσαν οι συνάδελφοι και με τις οποίες συμφωνώ απολύτως, θα ήθελα να βάλω μία άλλη διάσταση και σε αυτή να μείνω, είναι το θέμα της εθνικής διάστασης του θέματος. Όταν οθείς τους πολίτες αυτού του τόπου να χρησιμοποιούν και να τους στερείς τους δικούς σου εθνικούς μεταφορείς, αλλά να τους οθείς να χρησιμοποιούν τους μεταφορείς ξένων γειτονικών χωρών, καταλαβαίνετε ότι σε βάθος χρόνου εθνικές αντιστάσεις μειώνονται. Για μένα το θέμα, πέραν του ότι είναι οικονομικό, πέραν του ότι είναι κοινωνικό, είναι βαθύτατα πολιτικό και βαθύτατα εθνικό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί οριστικά. Αυτή είναι η δήλωση που έχω να κάνω και με βάση αυτή την προοπτική καλούμε όλους τους συμπολίτες μας στις εκδηλώσεις για την άρση της απομόνωσης του νησιού μας. Αυτό που ζητάμε είναι σαφές και είναι ξεκάθαρο. Είναι καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά, όπως υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κύριος Βεργίνας, θα συνεχίσει. Όλοι γνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση που έχουν, η οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Και δεν έφτανε αυτό, έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα και η μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και όπως γνωρίζουμε και με τα αεροπορικά εισιτήρια που είναι απαγορευτικά πλέον σε απαγορευτικές τιμές, έρχεται τώρα και αυτό. Ευθύνη γι' αυτό έχουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών που μας έχουν με τα νομοσχέδια που έχουν περάσει εν πάση περιπτώσει και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση.
Άρα λοιπόν αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι που θέλουμε, είναι όπως είπαν και ο Αντιπεριφερειακός και ο Αντιδήμαρχος, απαιτούμε καθημερινή σύνδεση με το κέντρο, με σύγχρονα και ασφαλή πλοία και οικονομικά εισιτήρια. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι κοινωνικό αγαθό. Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, αλλά και όλο τον κόσμο του τόπου μας, την Τρίτη και εμείς, να παρευρεθούν σε ένα δυναμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο λιμάνι Σχοιού 9.30, αλλά και την Τετάρτη στην πλατεία, στη συγκέντρωση που θα γίνει με την απεργία της Γεσαία Δεδί, αλλά με κυρίαρχο θέμα βέβαια το ακτοπλοϊκό. Καλούμε όλο τον κόσμο και την Τετάρτη σε 11 ώρα το πρωί. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις και με τη συμμετοχή όλου του κόσμου θα έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσουμε πάντως για την συμπαράσταση που είχαμε από τα μέσα στην προβολή αυτής της προσπάθειας, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κόσμο και στις δύο συγκεντρώσεις για να φανεί το μέγεθος των αντιδράσεων πάνω στο νησί μας. Καπετάν, έχεις το λόγο. Παρόλο που δεν το ήξερα ότι θα γίνει η συνέντευξη, πριν μισής ώρας ειδοποιήθηκα από τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλλητικού Κέντρου. Έχω να πω ορισμένα απάνω στο θέμα των συγκοινωνιών και επειδή είναι εθνικός ο στόχος μας, θα πρέπει οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε, που θα ακολουθήσουν μάλλον οι τοπικοί άρχοντες και των δύο νησιών, ο Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και οι Δημοτικές Αρχές, θα πρέπει να δούμε τα τρωτά σημεία αυτών των νομοσχεδίων που έχουν περάσει το 2001 με την κυβέρνηση Σιμίτη και την τροποποίηση που κάνανε προσφάτως ο νυν Πρωθυπουργός με τον τέος Υπουργό Ναυτιλίας. Αυτά που διάβασα σήμερα, αυτά με φέρανε και εδώ, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος και έχει θερματίσει και παλιός λιμενάρχης της Χίου. Πώς θα μπορούσε να νιολογήσει ένα βαπόρι με νιολόγιο Χίου όταν τα πιστοποιητικά του βαποριού δεν ισχύουν? Αυτή τη στιγμή το κάθε πλοίο όταν σχεδιάζεται και τα επιθεωρεί ο νιογνώμονας και λέει ταξινόμησης πλοίου, αυτό είναι ταχύπλο, αυτό είναι συμβατικό, το άλλο είναι εμπορικό, το άλλο είναι υγραεριοφόρο. Αυτή τη στιγμή ένα βαπόρι το οποίο έχει χαρακτηριστεί ταχύπλο, δηλαδή να έχει αυτό τον αριθμό καμπίνες και αυτό τον αριθμό αεροπορικών θέσεων και να εκτελεί το δρομολόγιο σε 6 ώρες, δεν μπορεί να το κάνει σε 9. Το κατάπιαμε. Εμείς εδώ ο πληθυσμός και των δύο νησιών, αντί να το κάνει σε 6, να το κάνει 9. Γιατί? Για εξοικονόμηση καυσίμων. Το θέμα είναι ποιο? Ότι σύμφωνα με το σκεφτικό αυτού του κυρίου εδώ, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος και λυπάμαι γι' αυτό, επειδή λοιπόν έχει 1.600 θέσεις για να μπορεί να μεταφέρει, μας καλύπτει. Δηλαδή, αν μπει ένα βαπόρι που έχει 10.000 θέσεις, μπορεί να το κάνει και σε ένα μήνα το δρομολόγιο. Κάθε ένα μήνα. Πολύ ωραίες ιδέες. Και διεκδικεί και το Δήμο. Πολύ ωραίες ιδέες. Δεν χρειάζεται. Θα του πω ένα άλλο. Αυτή τη στιγμή το Αριάδνη έχει πουληθεί. Το γνωρίζει κανένας? Μπορεί του χρόνου, αν θα είμαστε εδώ, το Αριάδνη να εκτελεί διεθνείς πλώες, Ιταλία και οτιδήποτε. Εάν δεν είναι το Αριάδνη, ποιο θα είναι, κύριε Περιφερειάρχε? Δηλαδή το σκεπτικό του κυρίου και αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στον πολίτη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και εκείνο που θέλω να σας πω, ότι πρέπει οι άρχοντες οι τοπικοί να κινηθούν στον Άριο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για θέματα νομιμότητας διεθνούς ναυτικού δικαίου. Δεν μπορεί ένα βαπόρι, δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά. Ισχύουν τα πιστοποιητικά. Μπορεί να ταξιδέψει. Και όταν δεν έχει ο νιογνώμονας δώσει τα σωστά πιστοποιητικά, δεν ασφαλίζεται το καράβι.
Είναι διεθνείς κανόνες. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν έχω μασπαστεί τον ισπανικό νόμο, τον έχω μελετήσει την ισπανική νομοθεσία, έχουμε την αγγλική νομοθεσία. Ο νεογνώμονας ο ελληνικός, ο οποίος πρέπει να δίνει τα πιστοποιητικά στα βαφόρια να ταξιδεύουν, είναι εκτός από διεθνείς οργανισμούς. Και γιατί το λέω και το έχω αναφέρει πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή στον American Bureau of Shipping δουλεύουν 25.000 επιθεωρητές, οι οποίοι είναι πολύ πιο αμοιβόμενοι από τον πρόεδρο της Αμερικής. Διότι είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ό,τι έσοδα έχει ο νεογνώμονας, τα μοιράζεται και τα δίνει στους ανθρώπους που υπηρετούν τον νεογνώμονα. Ο ελληνικός λοιπόν νεογνώμονας με τα 3.500 βαπόρια είναι εκτός από το διεθνή οργανισμό των νεογνωμόνων. Είναι International Association of Classification Societies. Δεν θα πάψω να το λέω συνέχεια. 3.500 βαπόρια έχει η Ελλάδα και είμαστε εκτός του διεθνούς οργανισμού. Που σημαίνει τι? Ό,τι θέλει κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και θα σας πω σχετικά με το το να μποϊκοτάρω με τα εισιτήρια, τα δρομολόγια της Ολυμπιακής και να πάμε με το καράβι. Φιλελεύθερη πολιτική αυτινάλη, η πλούσταρα αυτινιά, η χελένιξη αυτινάλη. Στα ίδια χέρια καταλήγουν, ρε παιδιά. Αυτό δεν θέλει να το καταλάβουν. Ένας είναι ο κεφαλαιοκράτης, τοποτηρητής εδώ, με Σαουδάραβες στις Βρυξέλλες. Είτε μποϊκοτάρεις την Blue Star και λέμε πάμε με τη Hellenic Seaways, τα εισιτήρια που θα κοπούνε στον ίδιο άνθρωπο καταλήγουν. Και οι Ολυμπιακοί στον ίδιο άνθρωπο καταλήγουν. Καλό είναι αυτό το μποϊκοτάζ που έχουν κάνει εδώ, αλλά σε τι ωφελεί? Η πολιτεία πρέπει να αναλάβει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να πούμε ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Αυτοί οι δύο νόμοι που ψηφιστήκανε να αποσυρθούν. Πώς? Συμβούλιο Επικρατείας, Άριο Πάγο, κατοχυρωμένες οι δημοτικές αρχές και οι νομαρχιακές και από εκεί και πέρα, το είχα ξαναπεί σε μια συνέντευξη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αποσυρθούν εδώ και τώρα. Τα σχέδια νόμου σήμερα τα πήρα, θα τα επεξεργαστώ, θα τα διαβάσω γιατί είναι 147 σελίδες και από εκεί και πέρα και αύριο το βράδυ και την Τετάρτη θα προσπαθήσω να δω με τις εφημερίδες της κυβερνήσεως από ποιους υπουργούς ναυτιλίας ψηφιστήκανε και μπας περιπτώσει, σε αυτό έχει μόνο ένα δίκιο. Κάποτε περιμέναμε τον Αντρέα Παπαντρέου να βγει όξω από την αίθουσα το 1982 όλοι οι φορείς της ναυτιλίας με το Θανάση το Βαρίνο, με το Δαλακογιώργο, την Ένωση Ναυτών. Εμιλούσε με το εξωτερικό. Περιμένανε 4 ώρες στο Καστρί και δεν βγήκε. Η συνάντηση δεν έγινε. Πρέπει να τον εσύρωμε τον εκάστοτε πρωθυπουργό με διατάγματα και με νόμους συνταγματικότητας να τα ακυρώσουμε για να επιβιώσουν τα νησιά μας. Είμαστε ακρίτες και πρέπει να το καταλάβουν. Ευχαριστούμε τον καπετάνιο για την πολυλογική διάσταση αλλά του προβλήματος. Ευχαριστούμε καπετάνιο, είναι πολύ χρήσιμο αυτά που είπατε, κυρίως για τις διεκδικήσεις μας. Ερωτήσεις αν υπάρχουν? Δύο θέματα. Πρώτον, γιατί δεν υπήρξε συντονισμός ώστε να είναι αυτή η μέρα κινητοποίηση και τα άλλα νησιά. Θα βγει ένα ενίο μήνυμα. Δεύτερον, αν σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε ταξίδι στον Πρωθυπουργό χαρίζοντάς του το βιβλίο του Νταβούτογλου «Στρατηγικό βάθος» και να καταλάβει τι σημαίνει εθνικό θέμα. Είναι δύο ερωτήσεις συγκεκριμένες. Για την πρώτη ερώτηση θα απαντήσει εδώ ο κύριος Θεοδόσης. Ο Βεργίνας, και για τη δεύτερη ερώτηση να σας πω ότι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού με τον Βαρβιτσιώτη. Ο Πρωθυπουργός μάλλον προς το παρόν δεν έχει δεχτεί τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και τους Δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί άλλη λύση θα πιέσουμε για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και βεβαίως και θα δοθεί το βιβλίο «Το στρατηγικό βάθος». Είναι μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
Για την πρώτη ερώτηση, οι τοπικοί φορείς όλοι παρευρεθήκαμε στη Μυτιλίνη σε αυτή τη σύσκεψη που είχε προγραμματίσει η Περιφέρεια. Εκεί είπαμε τις, βέβαια εμείς καλέσαμε αυτούς, εδώ με συνεννόηση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη και του κυρίου Δημάρχου και έγινε αυτή η σύσκεψη. Στο τέλος ανακαλύψαμε ότι δεν υπήρχε κάποια, δηλαδή, ενώ η πρόταση ήταν να πάμε να κατεβούμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε αυτά τα αυτονόητα, τελικά δεν πήραμε μέχρι στιγμής κάποια απάντηση. Οπότε αναγκαστήκαμε και εμείς να προχωρήσουμε ατομικά και περιμένοντας βέβαια και αυτούς κάποια στιγμή αν μπορούν να συντονιστούμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια γενική, εν πάση περιπτώσει, απεργία την οποία την είχαμε συζητήσει μέχρι τις 13 του μήνα. 13 του μήνα αυτού του μήνα. Επειδή δεν είδαμε κάποια κινητοποίηση ή κάποια κίνηση από εκείνους ή κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, γι' αυτό είπαμε να κινητοποιηθούμε εμείς εντωμεταξύ πρώτοι και συνεχεία να δούμε από κοινού πάλι το θέμα μέχρι τις 13. Έτσι έγινε, γι' αυτό κατεβήκαμε πρώτοι εμείς την κινητοποίηση. Εναλλακτικό σενάριο υπάρχει. Υποτίθεται ότι η Μυτιλίνη προετοιμάζεται μέσω προοπτική της 12 ή της 13 του μήνα. Απλά στη σύσκεψη αυτό που φάνηκε ήταν η Μυτιλίνη δεν ήταν τόσο έτοιμη όσο η Χίος και οι φορείς της Χίου θεώρησαν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε. Το πράγμα τρέχει, θα έπρεπε η δυναμική να εκφραστεί σε επίπεδο Χίου και περιμένουμε και την Μυτιλινιούς για να γίνει μια τουλάχιστον σε επίπεδο Βορείου Αιγαίου κινητοποίηση. Εναλλακτική πρόταση υπάρχει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός λέει είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ποια είναι η αντιπρόταση δική σας, τι θα κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει, θα φωνάξουμε, θα διαμαρτυρηθούμε από εκεί και μετά στην ουσία. Σαν εργατικό κέντρο, εμείς θεωρούμε ότι η εναλλακτική λύση υπάρχει. Αυτή που υπήρχε καταρχάς, η οποία είχε και αυτή τα στραβά της. Και υπάρχουν και ευθύνες. Και σε επίπεδο Πρωθυπουργού και σε επίπεδο πολιτικών και σε επίπεδο βουλευτών νησιού, γιατί αυτά ψηφίστηκαν. Ψηφίστηκαν πρόσφατα. Ο 2932 έλεγε ότι δίνω την άδεια σε αυτή την εταιρεία τη συγκεκριμένη να έρθει στο νησί της Χίου, καθόριζα την τιμή της τρίτης θέσης που μετακινείται ο λαός, καθόριζα την τιμή του γκαράζ που μεταφέρονται τα εμπορεύματα και αποκτούσε μια εταιρεία την άδεια για να έρθει στη Χίου. Μετά την απελευθέρωση μπορεί να έρθει οποιαδήποτε εταιρεία, φεύγουν οι δεσμεύσεις αυτές που μπορούσε να επιβάλλει η πολιτεία. Πάση περιπτώσει, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να παρακαλέσουμε τον ιδιώτη, ο οποίος έχει ένα μαγαζί, το οποίο πρέπει να έχει και κέρδη, αλλιώς θα πρέπει να το κλείσει. Εμείς απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία, με το μεταφορικό ισοδύναμο και με το δικαίωμά μας να επικοινωνούμε με το κέντρο, αν είμαστε ενιαίος εθνικός κορμός, να διασφαλίσουν αυτή την επικοινωνία σε καθημερινή βάση, σαν εργατικό κέντρο. Θέλω να πάω στο θέμα που υποθέτει, είναι ότι οι σημερινές και μάλλον οι αυριανές και μεταβριανές κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται στην περιφερειακή ενότητα Χίου, στον Δήμο Χίου και με τις συμπαράστασεις των χωρών σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και κινητοποιήσεις σε επίπεδο περιφέρειας. Καταλαβαίνετε όμως για να έχουμε μια κινητοποίηση σε επίπεδο περιφέρειας χρειάζεται συντονισμός ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ δυσκολότερος από ό,τι απαιτεί ο συντονισμός σε μια περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Όσον αφορά για το θέμα εάν θα χαρίσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στον Πρωθυπουργό ή μάλλον και στον εκάστοτε Πρωθυπουργό, νομίζω ότι αυτά έχει υποχρέωση και νομίζω ότι πρέπει να το έχει διαβάσει και σε αυτό συντείνει και η δήλωσή μου και η άποψή μου ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό, δεν είναι κοινωνικό, είναι βαθύτατα εθνικό και βαθύτατα πολιτικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί.